φιλαράκι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Αυτό που θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι τον για ποιον λόγο το πρώτο μου βίντεο είχε αυτό το φόντο από πίσω. Αλλά ήθελα να το συζητήσω λίγο μαζί σας και να σας πω το λόγο που έγινε αυτό. Πάρα πολύ μου στείλατε μήνυμα και μου είπατε πω ήταν πολύ σκοτεινό το φόντο και ήσουν σε πολύ φωτεινή και Και ισχύει, αυτό στην αρχή έγινε κατά λάθος. Βασικά κατά λάθος με την έννοια ότι δεν το είχα. Αλλά στην πορεία σκέφτηκα τον λόγο που ξεκίνησε αυτό το κανάλι και τον λόγο ότι σας τον εξήγησα εν μέρη, ελάχιστα, στο πρώτο μας βίντεο. Όπως θυμάστε, είμαστε εδώ για να μοιράσουμε τη θετικότητα, το φως, όλο αυτό το πάρα πολύ ωραίο συνέστημα και πάρα πολύ όμορφα vibes ο ένας τον άλλον, σαν έτσι παρεούλο που είμαστε. Άρα, ο λόγος που έγινε αυτό είναι γιατί ήθελα να σας δείξω ότι μέσα στο σκοτάδι που ήταν το φόντο μπορεί να υπάρξει το φως, έστω λίγο, και μπορεί να κάνει contrast, να κάνει αντίθεση, αλλά είναι εκεί και προσπαθεί να εξαπλωθεί στο χώρο. Οπότε κρατήστε αυτό. Σκεφτείτε ότι κι εσείς μπορεί να είστε ένα τέτοιο φωτάκι, ένας φωτεινός άνθρωπος που περιπλανιέται στο σκοτάδι. Και καταλάβετε το πώς μπορεί ένα μικρό φως να φωτίσει ακόμα και το σκοτάδι. Είμαστε μοναδικοί, είμαστε φωτεινοί, εάν το θέλουμε. Και είναι εκπληκτικό. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό όσο μπορούμε και να προσπαθήσουμε να γίνουμε όχι απλά LED φωτεινή, να ενωθούν όλα τα φωτάκια κάποια στιγμή μαζί και να μην υπάρχει σκοτάδι. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και πάλι. Θα τα πούμε στο επόμενο.